Αντώνη, είσαι καλά? Δεν πήγε στο YouTube. Πάμε ρε. Ήταν ένας γάτος στο φωλιό. Κάθε που έβγαζε δίνονταν καμπός. Έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά. Σε κάθε σπίτι πήγαινε όπου έβλεπε καμπός. Ζητούσε τα κορίτσια δίθεν για σκοπό. Άλλο δεν θέλανε, φορούσαν ηθικά. Κάνιο με ένα γάτο, πάρα με κυλαρά. Μα όπως είπα στην αρχή, ο γάτος χωριός. Δεν είσαι ωραίος. Φορείτε τα κορίτσια και γίνονταν καπνό. Με το σιγάτε ποτήτα. Άρχοντες φοβήθηκαν μην πάθουνε ζημιά και τι που τα αλλαχάσουνε μαζί με τα ζημιά. Βρε θες να κάνουν κίνημα του γάτου οι καλοί κι ό,τι πιαροβάνιζαν στα φούστα να χαθεί. Έτσι αυτά που σκεφτήκανε είδα το πιο σωστό, το γάτο να σκοτώσουνε σαν μούτρο αναρχικό. Για να βγαίνει ρυθμό. Το κρατάει σταθερό. Στους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Οι καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος. Κοιτάζω το συμφέρον μου, διαβάζω εφημερίδα. Και το στρατό υπηρέτησα για τη μαμά πατρίδα. Μα εκείνοι που να ακούσουνε κοστίσανε τον τοίχο. Για καθώς πέσανε στη τουπεκιά στον τοίχο. Αν μία κόρη έχετε, εμείς δεν έχουμε γυναίκα μου βάσε. Κρατήστε την αδό. Έχουν άλλο. Κι αν είστε κάποιος αρχοντάς και παρεξηγηθείτε στα όργανα μου μια χαρά, ώρα είναι να γραφτείτε. Πάμε Αντώνη. Άρα, 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 Αντώνη. Δώσ' τα όλα. Εκφραστείτε ελεύθερα. Αυτό τα φέρνω, περίμενε. Φανταστείτε να είχε. Φανταστείτε να είχε Αντώνης και μαλλιά από στάκαρ τώρα, ε. Κουνήθηκε, ρε. Μπράβο, μπράβο.